Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Σωτηρόπουλο. Είναι ο δικηγόρος της Ελληνίδας από την Ολλανδία, η οποία κατέθεσε αγωγή για τη διαρροή των στοιχείων της, των προσωπικών δεδομένων της, σε όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα και οδήγησε στην απομάκρυνση, στην παρέτηση της κυρίας Ασημακοπούλου. Κύριε Σωτηρόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, καλή Σαρακοστή. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Η πρώτη αγωγή, λοιπόν, πείτε μας λίγο το σκεπτικό της εντολής σας και τη δική σας, το δικό σας σκεπτικό. Είναι η πρώτη από μία σειρά που θα ακολουθήσει, γιατί έχουμε λάβει εντολή για να εκπροσωπήσουμε και άλλους ανθρώπους από το εξωτερικό, οι οποίοι έχουν λάβει το γνωστό πια email. Είναι όμως μία αγωγή η οποία στρέφεται εναντίον του ελληνικού δημοσίου και αναζητά τις ευθύνες από το κράτος, ναι, από το Υπουργείο Εξωτερικών δηλαδή, που δεν κατάφερε να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που έδωσαν οι απόδημοι για να πάρουν μέρος στις εκλογές θα παρέμεναν στο Υπουργείο και δεν θα γινόταν αυτή η διαρροή προς άλλες πλευρές. Ναι. Το ΚΑΤΣ ήδη έχει ομολογήσει από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά και από τον Υπουργό και από την κυρία Κεραμέως και από την Υπουργό Εσωτερικών ότι πράγματι έχουμε μία διαρροή, δηλαδή μία εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών των προσωπικών δεδομένων που έφυγαν από το αρχείο. Όμως, κύριε Σωτηρόπουλε, οι πελάτησά σας και οι υπόλοιποι που θα ακολουθήσουν αγωγές δεν ενοχλήθηκαν από το κράτος, ενοχλήθηκαν από το γραφείο της κυρίας Ασημακοπούλου. Ναι, αλλά η πηγή όμως όλης αυτής της αναστάτωσης. Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Δεν είχε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με το GDPR, ναι, σύμφωνα δηλαδή με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να μην φτάσουν αυτά τα προσωπικά δεδομένα να φύγουν από το Υπουργείο. Δηλαδή η πηγή. Άρα λοιπόν, κύριε Σωτηρόπουλε, επειδή μας βλέπει ο κόσμος σήμερα, αυτό που θα προσπαθήσετε να αποδείξετε είναι ότι κακή χρήση, όχι εσκεμμένη χρήση των προσωπικών δεδομένων. Δεν χρειάζεται να το αποδείξουμε. Έχει ήδη ομολογηθεί από το κράτος ότι η διαρροή έγινε από αυτή την πηγή. Εμείς πηγαίνουμε, ναι, στην πηγή και τι λέμε ζητάτε, ότι κακώς. Κύριε Σωτηρόπουλε, τι ζητάτε? Το αίτημα είναι αποζημίωση. Είναι 20.000 ευρώ αποζημίωση. Ναι. Είναι ένα ποσό το οποίο είναι βέβαια μεγάλο. Τα δικαστήρια θα αποφασίσουν ποιο θα είναι αυτό που θα επιδικάσουν. Αλλά είναι στο πλαίσιο που επιδικάζουν τα δικαστήρια για τις διαρροές προσωπικών δεδομένων από δημόσιους. Υπάρχει προηγούμενο και πάνω σε αυτό βεβαίως βασίζεται η αγωγή σας. Βεβαίως. Εμείς έχουμε εκπροσωπήσει ανθρώπους που με ακριβώς την ίδια νομική αγωγή στράφηκαν εναντίον του ελληνικού δημοσίου, πήραν αποζημιώσεις για τη διαρροή των δεδομένων τους από την ελληνική αστυνομία και από το Δήμο Αθηναίων. Μισό λεπτό να βάλουμε και τον Γιάννη Παπαγιάννη στην κουβέντα μας. Γιάννη, καλή σου ημέρα. Καλημέρα, καλή Σαρακοστή. Λοιπόν, την καλή Σαρακοστή. Ακούω με πολύ προσοχή τον κύριο. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή. Κύριο Σωτηρόπουλο. Να ρωτήσω αν μου επιτρέπετε τον δικηγόρο. Με δεδομένο ότι στην επιλογή του email υπήρχε η δυνατότητα απεγγραφής από αυτή τη λίστα και κατά συνέπεια να μην συνεχίζεται να παραδίδεται το email στους ίδιους. Ερωτήθησαν δηλαδή. Υπήρχε η επιλογή απεγγραφής. Απεγγραφής. Έχει σημασία αυτό, ναι, διότι όλες αυτές οι. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι, κύριε δικηγόρε? Βεβαίως. Αυτό βέβαια αφορά τα μέτρα ασφαλείας που έχει πάρει η ίδια η Ευρωβουλή. Βεβαίως. Μέσα λοιπόν στα πλαίσια των ευρωεκλογών, για να καταλήξω στο ερώτημά μου, ναι, χιλιάδες υποψήφοι ευρωβουλευτές στέλνουν σε εκατομμύρια πολίτες και ψηφοφόρους διάφορα email. Πού συνήθαν οι παραμοιάσεις? Και SMS βεβαίως. Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη γνώμη σας, νομικά, πού συνήθαν οι παραβίαση των προσωπικών δεδομένων? Υπάρχουν λοιπόν κανόνες που λένε ότι οι υποψήφοι, όχι μόνο σε ευρωεκλογές, γενικά οι υποψήφοι πολιτικοί μπορούν φυσικά να επικοινωνούν με τους πολίτες, αρκεί να έχουν λάβει τα προσωπικά δεδομένα με νόμιμους όρους. Δηλαδή, είτε να τα έχουν αποκτήσει από την πολιτική τους δραστηριότητα, που οι ίδιοι οι πολίτες έχουν δώσει τα στοιχεία για σκοπούς πολιτικής επικοινωνίας, είτε να τα έχουν λάβει από διάφορες δημόσια προσβάσιμες πηγές, στις οποίες δεν συγκαταλέγεται φυσικά ο κατάλογος των αποδήμων που τα εμπιστεύτηκαν στο κράτος για να περιληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους. Ναι. Είναι δύο διαφορετικές. Όπως δηλαδή το email λέτε τώρα, κύριε Σωτηρόπουλε. Ναι, για την διεύθυνση email λοιπόν της πελάτησά σας. Εσείς πού γνωρίζετε ποιοι είναι οι άλλοι αποδέκτες? Στη συγκεκριμένη. Πλην της πελάτησά σας, δηλαδή, πού ξέρετε ποιοι άλλοι πήραν τα email? Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ήδη αποδεδειγμένη ότι έγινε χρήση από τον mail που έφυγαν από το Υπουργείο Εσωτερικών από την συγκεκριμένη πολιτικό. Φυσικά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για να προσωποποιηθούν τυχόν ευθύνες άλλου είδους. Και γι' αυτό το λόγο εμείς σήμερα μιλάμε μόνο για την ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών όσον αφορά την αρχική διαρροή των δεδομένων. Και μετά θα δούμε και σε άλλες τυχόν. Άρα εσείς στοχεύετε στο Υπουργείο Εσωτερικών
όχι στην Άννα Μισέλα Μακοπούλου και στο γραφείο τη. Έτσι. Πρόσεξε, ξεκινάει από εκεί. Κάτι είπε ο κύριο δικηγόρο. Ναι. Αν δικαιωθεί όσον αφορά τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτο, θα στραφεί και κατά τη κυρία σα Μακοπούλου. Ναι, αλλά το αυτό δεν λέτε. Έχουμε ήδη στείλει ορισμένα εξώδικα εκπροσωπώντας ανθρώπους που έχουν λάβει το mail στην κυρία Σημακοπούλου, ανθρώπους που δεν είχαν δώσει πιο πριν στην ίδια το mail, προκειμένου η κυρία Σημακοπούλου να απαντήσει όπως που το βρήκε. Όμως, από πού τα έχει και... λάβει. Και σε πρόσωπα θα κάνετε από τις υπηρεσίες από τις οποίες έφυγαν αυτά τα στοιχεία, όπως λέτε. Δηλαδή... έχουμε ήδη τις παρετήσεις των κυρίων Σταυριανουδάκη και τα λοιπά. Θα καταθέσετε αγωγή και κατά προσώπων πλην της κυρίας Σασημακοπούλου. Αυτή τη στιγμή είμαστε μόνο εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Περιμένουμε την εισαγγελική έρευνα και την έρευνα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που θα δει ποια είναι τα φυσικά πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται και κατά περίπτωση μετά μπορεί να στραφούμε και εναντίον τους. Άρα κατά των φυσικών προσώπων αυτών των συγκεκριμένων υπηρεσιών αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να στραφείτε και εναντίον τους. Βεβαίως, αν καταλαβαίνουμε σωστά. Έχω κι άλλο ένα ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. Έλα, για να κλείσω. Τελευταίο δευτερόλεπτα. Γιατί δεν στραφήκατε στα ποινικά δικαστήρια και αποφασίσατε να στραφείτε στα αστικά? Γιατί δηλαδή ζητάτε αποζημίωση και όχι την καταδίκη των υπευθύνων όσον αφορά την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων? Πολύ σωστή είναι η ερώτησή σας. Εφόσον λοιπόν έχει ξεκινήσει ήδη αυτεπάγγελτα εισαγγελική έρευνα και ο εισαγγελέας ερευνά ο ίδιος πια ως εισαγγελική αρχή την τυχόν ύπαρξη ευθυνών, εμείς σε ένα επόμενο στάδιο, εάν υπάρξει όντως προσωποποίηση, δηλαδή πει ο εισαγγελέας ότι εδώ έχουμε υπόπτους, έχουμε ανθρώπους που ενδεχομένως να πάνε κατηγορούμενοι, θα εμφανιστούμε ως δικαιούχοι ιδιώτες και θα πούμε ασκούμε παράσταση υποστήριξης κατηγορίας. Θα πάρουμε μέρος δηλαδή και στο ποινικό, εάν υπάρξει ποινική δίκη. Μάλιστα. Μπορώ να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σαρακούστα, θα ξαναπούμε βεβαίως να δούμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Ευχαριστούμε κύριε Σωτηρόπουλε, να είστε καλά. Λοιπόν, οι δικηγόροι θα κάνουν δουλειά τους. Βεβαίως. Υπάρχει ουρά πολιτική όμως πίσω από την υπόθεση αυτή. Υπάρχει πολιτική εκμετάλλευση. Εδώ είναι το ερώτημα. Η κυρία Σημακοπούλου δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Είχε εκλεγεί τρίτη σε Σταυρούς. Ήταν ένα πρόσωπο που πάλι θα εκλεγόταν πολύ ψηλά. Οι δημοσκοπήσεις την έδειγναν δεύτερη-τρίτη στη σειρά. Και είναι ένα πρόσωπο την οποία εμπιστευόταν απόλυτα ο Πρωθυπουργός. Όπως καταλαβαίνετε, η απογοήτευση στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν μεγάλη όταν μάθαν τι ακριβώς συνέβαινε και κυρίως όταν ξεκίνησε η έρευνα για να δουν τι συμβαίνει. Ενεπλάκη λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κύριος Σταυριανουδάκης, και ο Γενικός Γραμματέας αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας. Απεπέμφθησαν με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Πρωθυπουργός έμαθε από το ρεπορτάζ, δεν είδε την κυρία Σημακοπούλου, δεν μίλησε μαζί της στο τηλέφωνο. Μίλησε ο κύριος Μπρατάκος μαζί της. Δεν ισχύει αυτό το οποίο γνώριζαμε μέχρι τώρα, δηλαδή ότι μίλησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μίλησε ο κύριος Μπρατάκος με την κυρία Σημακοπούλου και της είπε ορθά, της το είπε με κομψό τρόπο, βγες και πες ότι δεν θα είσαι υποψήφια, διότι αν δεν βγεις. Θα βγούμε να το πούμε εμείς. Ναι. Κατά συνέπεια την οδήγησαν σε παρέτηση. Αυτό είναι όλο το story. Σε κάθε περίπτωση είναι βαρύ. Πολύ βαρύ. Να φεύγουν τα στοιχεία. Βεβαίως. Και δεν αφορά μόνο πρόστιμα από την αρχή, αλλά είναι πολύ βαρύτερες οι πράξεις. Βεβαίως δεν αφορά τη λίστα που λέει η αντιπολίτευση ότι αφορά. Δεν αφορά δηλαδή τη λίστα της επιστολικής ψήφου. Δεν υπήρχε επιστολική ψήφος τότε. Αυτό να το διευκρινίσουμε. Και δεν υπάρχει, λέει η κυβέρνηση, καμία πιθανότητα διαρροής άλλων αποτελεσμάτων. Χρονικά, δεν είχε περάσει ακριβώς, το σχέδιο ακριβώς. Για την επιστολική ψήφο. Αλλά είναι λογικό να έχεις αυτή την αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι κάτι που το αναμένεις. Αυτό εκνεύρισε το Μητσοτάκη δηλαδή. Θα πήγαινε, υπάρχει υπόβαθρο από πίσω. Σωστό, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη λίγο στα γαλλικά, είναι unfair. Έτσι, για τους από την κυρία Σημακοπούλου. Από την κυρία Σημακοπούλου. Και για τους άλλους υποψηφίους του κόμματός της. Του κόμματός και από το γραφείο της. Ναι. Και βασικά είναι unfair κατά του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ακριβώς. Ο οποίος είναι άτεγκτος σε τις περιπτώσεις. Ακριβώς. Και φέρνει, αγαπητές συνάδελφε, μία μεταρρύθμιση την οποία ο ίδιος υπερασπίζεται. Σου λέει μετά από τόσα χρόνια η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα με επιστολική ψήφο να ψηφίσει από μακριά. Ναι, είναι δυνατόν. Θα ψηφίσουμε με τέτοια λάθη να δίνει το δικαίωμα να φτάσουμε στη φάση να ψηφίσουμε με τον κωδικό μας από το κινητό μας όπως γίνεται στις ΗΠΑ. Ας πάμε σε αυτό το βήμα. Ναι, ναι. Πάμε. Λοιπόν. Τώρα, να δούμε τι έγινε στην Αίγυπτο. Να πάμε, Να πάμε εκεί, γιατί έχουμε αυτή την μεγάλη συμφωνία Μαμούθ. Καταρχήν, να πούμε ότι όλο αυτό το οποίο είδαμε χθες προήλθε μετά από πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, κατάφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πάει στην Αίγυπτο με άλλους 7 ηγέτες. Ναι. Με το την κατάφερε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Ζήτησε από την κυρία Φοντερ Λάιεν να μεσολαβήσει ώστε αυτοί οι ηγέτες, η κυρία Μελώνη, ο Αυστριακός Καγκελάριος και οι λοιποί οι οποίοι πήγαν στην Αίγυπτο και είδαν τον πρόεδρο Αλ-Σίσι, να πάνε μαζί του για να συζητήσουν το θέμα της μετανάστευσης, το μεταναστευτικό. 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ θα πάρει τα επόμενα 3-4 χρόνια η Αίγυπτο στο Κάιρο για να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό. Υπεγράφησαν πολύ σημαντικό.
σημαντικές συμφωνίες. Ο Πρωθυπουργός ήταν ένας από αυτούς που σήκωσε ψηλά το θέμα της μετανάστευσης, όπως και η κυρία Μελώνη. Είμαστε οι δύο χώρες που έχουμε επηρεαστεί άμεσα. Πρώτη υποδοχή είμαστε. Η πρώτη χώρα υποδοχής είναι ουσιαστικά το Λιβικό. Άμεσα προς την Κρήτη. Και κινούνται τώρα με πρωτοβουλία του Μητσοτάκη, γιατί ξέρουν ότι αν ξεκινήσει ο τουρισμός, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα να αντιμετωπιστούν μετά. Κατά συνέπεια, ό,τι γίνει μέσα στο Μάρτιο. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα βρεθεί τρόπος, ειδικά μετά την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αίγυπτο. Τώρα, εκεί βέβαια έγινε αυτή η συμφωνία, αλλά είχαμε αυτή την κόντρα που ξέσπασε με το ταξίδι στην Όαση της Σίβας, με το Πρωθυπουργικό, όπου η αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ καταλογίζουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι χρησιμοποιεί ως ταξί το Πρωθυπουργικό αεροσκάφος για να κάνει τις διακοπές. Είναι συμβατική πάντως η υποχρέωσή του ο Πρωθυπουργός με τα τόσα ταξίδια που κάνει. Ξέρω εγώ από το ρεπορτάζ μου ότι θα πρέπει να χρησιμοποιεί το Πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Γι' αυτό λέγεται Πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Για να το παίρνει ο Πρωθυπουργός και να πηγαίνει όχι με το αεροσκάφος της γραμμής που δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ανά πάσα στιγμή για να εξυπηρετείται και η διπλωματία και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Τώρα τι λέει ο Πρωθυπουργός. Τον είχαν καλέσει εκεί, έτσι. Προφανώς. Δηλαδή η κυρία Μελώνη πήγε με το δικό της πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Ο Αυστριακός καγκελάριος, επειδή το ψάξα, πήγε με το δικό του πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Εννοείται ότι θα πάνε. Δηλαδή ο Έλληνας πρωθυπουργός τι μεταξύ θα πάει. Δηλαδή πώς το εννοεί η αντιπολίτευση, τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Και επίσης το πρωθυπουργικό αεροσκάφος χρησιμοποιείται και πάμπολες φορές. Εκεί που δεν μπορούν να πάνε τα άλλα για να μεταφέρουν τα ασθενείς. Όπως το χρησιμοποιήσει ο κύριος Τσίπρας και η προηγούμενη. Πάμε λιγάκι στις δημοσκοπήσεις. Πάμε πάλι στα εγχώρια. Γιατί μέσα σε 50 ημέρες, αυτό μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να χάσει τρεις μονάδες. Πώς το κατάφερε αυτό, πραγματικά θέλουμε την ανάλυση σου. Εδώ υπάρχουν τρία συμπεράσματα. Ναι. Πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία αρχίζει και αυξάνει τη συσπήρωσή της και κινείται σε ποσοστά πάνω από, από τις ευρωεκλογές του 19. Στις ευρωεκλογές του 19 η Νέα Δημοκρατία είχε 33,5%. Αν αποτυπωθεί αυτό το ποσοστό στις κάλπες, ο Μητσοτάκης ανοίγει σαμπάνι στο βράδυ των ευρωεκλογών. Λογικό. Έτσι. Θα δούμε, έχουμε δρόμο ακόμα. Ναι, αν λέω αποτυπωθεί αυτό που βλέπω εδώ. Έχουμε δρόμο και ανοιχτά ζητήματα που θα υπολογίζουν οι Έλληνες στην ψήφο τους. Προφανώς. Γι' αυτό λέω αυτό που βλέπουμε τώρα. Αν αποτυπωθεί, θα πρόκειται περί πάρτι. Θα γίνει πάρτι στο Μαξίμου. ΣΥΡΙΖΑ. Η τάση και στις δημοσκοπήσεις που παίρνει το Μαξίμου είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα έρθει το δεύτερο κόμμα. Θα είναι το δεύτερο κόμμα. Ναι, φαίνεται είναι ότι η δεύτερη δημοσκόπηση συνεχώς. Ακολουθεί μια ανωδική τάση και το ΠΑΣΟΚ μια καθοδική για δύο λόγους στο ΠΑΣΟΚ. Πρώτον, για τα μπρος πίσω του κυρίου Ανδρουλάκη όσον αφορά τον νόμο του περί μη κρατικών ΑΕΗ. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ ήθελε τα μη κρατικά ΑΕΗ. Και ένας ακόμα λόγος. Το κόμμα του κυρίου Λεωβέρδου. Ναι. Το οποίο. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, καταγράφεται και καταγράφεται στα όρια του 3% σε όλες τις δημοσκοπήσεις μέσα σε 15 μέρες από την παρουσία του. Φανταστείτε δηλαδή τι έχει να γίνει μετά από 1,5 χρόνο, μετά από 1,5 μήνα. Να πατήσει λίγο γκάζι ο κ. Λεωβέρδος. Ναι, δεν είναι μικρό το ποσοστό. Ναι. Το 2,2 και 2,5%. Υπήρξε δημοσκόπηση η οποία το έδειξε στο 2,8 και 3%. Που σημαίνει ότι το ποσοστό αυτό προέρχεται κατά κύριο λόγο από τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Και από τη Νέα Δημοκρατία πέρα. Ναι. Αλλά όμως αφαιρεί ένα 1,5% από το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Να το ποσοστό στο οποίο πέφτει το ΠΑΣΟΚ και είναι τρίτο κόμμα. Όπως καταλαβαίνετε, αν το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο κόμμα, μετά από 4,5 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, μετά από τα τόσα προβλήματα τα οποία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και τη διάσπασή του σε ένα νέο κόμμα, με την Νέα Αριστερά. Τώρα, θα είναι σοβαρό πρόβλημα. Έτσι, τώρα βεβαίως βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες δημοσκοπήσεις επανέρχεται στη δεύτερη θέση, ότι ο κύριος Κασελάκης φαίνεται ότι σιγά σιγά ανακτά και πάλι δυνάμεις. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ανέβει το ποσοστό αυτό σε ικανοποιητικό επίπεδο για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Κασελάκης δύο πράγματα επιθυμεί. Ναι. Πρώτον, να είναι σίγουρα δεύτερο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Ναι. Και το δεύτερο, να καταγράψει ποσοστά κοντά στο 15%. Αυτή η δημοσκόπηση μας δείχνει ότι θα μπορούσε να πάρει τέτοια ποσοστά. Γιατί απομένουν ακόμα 2,5 μήνες μέχρι τις ευρωεκλογές. Οπότε εκεί περιμένεις να υπάρξει και ανάλογη συσπήρωση, έτσι. Το εντυπωσιακό είναι, Δώρα μου, ότι ο Μητσοτάκης χάνει προς τα δεξιά μέσω του Βελόπουλου και της Νίκης ένα 12-13% και το παίρνει από το χώρο του κέντρου. Έτσι. Και έτσι, κινείται στο 35%. Να σας πω ότι υπάρχουν πολύ έντονες διεργασίες και διαβουλεύσεις όσον αφορά δύο πρόσωπα, τα οποία έχουν μια βαρύτητα και μια ιστορία στο χώρο της δεξιάς. Ναι. Το πρώτο είναι ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης και το δεύτερο ο Φρέντι Μπελέρης. Είναι πρόσωπα τα οποία έχει βολιδοσκοπήσει η Νέα Δημοκρατία για να τα κατεβάσει ως υποψήφιους ευρωβουλευτές. Και να σας δώσω και μια είδηση. Από Δευτέρα ο Πρωθυπουργός ξεκινά περιοδίες στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί δηλαδή όπου θεωρείται προπύργιο της ελληνικής λύσης και του κόμματος Νίκη. Σε κάθε περίπτωση ο Φρέντι Μπελέρη είναι μια προσωπικότητα που ξέρεις πάρα πολύ καλά. Πολύ ισχυρή. Θα εκλεγεί ο άνθρωπος. Θέλεις και ένα πολύ ισχυρό μήνυμα και φορά μου.
κάτι και στέλνεις ένα μήνυμα σε όλη την Ευρώπη. Ακριβώς. Για το τι γίνεται δίπλα. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή Σαρακοστή να είστε. Να πας για χαρταετό. Και να ασκήσει η εκπομπάρα σας. Να πας για χαρταετό. Δεν θα πάω για χαρταετό, θα ψήσω όμως τις γαριδούλες μου, τα καλαμαράκια μου. Πάω να πάρω τη μάνα μου τώρα. Να τη φέρω. Ο Μακαρίτης ο μπαμπάς ζει δυστυχώς. Ωραία, θα σου έρθει κάμερα. Και με όλη την οικογένεια, τις γυναίκες μου. Θα πρέπει να ασκήσεις ότι ψήνεις εσύ τις γαριδούλες σου. Όχι έτσι μόνο στα λόγια. Θέλουμε αποδείξεις. Με μπάρμπεκιου και τέτοια. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ευχαριστούμε. Να σε καλά.